Το διάβασα σε ένα κείμενο του Ουμπέρτο Έκο. Αναφέρονταν σε ένα περιστατικό που έγινε στην Ιταλία την εποχή που οι Αμερικανοί είχαν μπει στο Βιετνάμ. Ένας κλασικός σπουδαίος μουσικός, έπαιζε πιάνο, ο Μαουρίτσιο Πολίνι, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λίγο πριν ξεκινήσει να παίζει, ας πούμε, στο αντίστοιχο μέγαρο μουσικής στο Μιλάνο, στάθηκε όρθιος απέναντι στο συντηρητικό κοινό που υπήρχε και μίλησε ενάντια στους Αμερικανούς για αυτά που κάναν στο Βιετνάμ με τις βόμβες να πάρουν και τα σχετικά. Ξεσηκωθήκαν τότε όλοι από κάτω, άρχισαν να τον βρίζουν, να του λένε σκάσε, παίξε μόνο και τραγούδα. Αυτό συνέχισε βέβαια. Και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση τι. Αυτό που πραγματικά θέλει το σύστημα από έναν, ας το πούμε, καλλιτέχνη. Να είναι ο σημερινός γελοτοποιός. Δηλαδή, να παίζει, να διασκεδάζει τον κόσμο και να μην τον ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω του. Δεν είναι όμως για όλους έτσι. Εγώ δεν μπορώ γενικά να τραγουδάω σαν να μην συμβαίνει τίποτα γύρω μου. Έχουν συμβεί φοβερά και τρομερά πράγματα. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια έχουν πάρει πίσω κατακτήσεις των λαών όλων της γης που γέμισαν το χώμα με αίμα για να τα πάρουν αυτά και μέσα σε λίγα χρόνια το αδιφάγο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα έχει πάρει όλα πίσω. Ένα τέτοιο φοβερό πράγμα εδώ στη χώρα μας είναι τώρα, νομίζω δεν ξέρω αν το έχουν ψηφίσει ή θα το ψηφίσουν, είναι αυτό με τα ανατριχιαστικά λευκά κελιά, ας πούμε, όπου απομονώνουν τους φυλακισμένους για 10 και για 15 χρόνια χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους. Για μένα αυτό είναι τραγικό, είναι απάνθρωπο. Και αν πολλοί από εμάς νομίζουν ότι ποτέ δεν πρόκειται να βρεθούν σε αυτή τη θέση, ας μην είναι τόσο σίγουροι. Ήδη αρκετούς από αυτούς που αγωνίζονται ενάντια στα ορυχεία στην Ιρεσό τους κατηγορούν ότι έχουν σχηματίσει τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, πριν ανέβω πάνω, κάποια παιδιά μου είπαν για την περίπτωση ενός φυλακισμένου και εντάξει, εγώ δεν το ξέρω το θέμα, αν θέλουν να έρθουν να πούν δύο κουβέντες έτσι να ενημερώσουν τον κόσμο για την περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ. Στο πλαίσιο της παρέμβασης που πραγματοποιείται ενάντια στις φυλακές υψίστης ασφαλείας, θα σας διαβάσουμε ένα μικρό κείμενο από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Εμείς, οι κρατούμενοι της φυλακής Αλικαρνασσού, θέλοντας να σταθούμε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα που δίνει ο συγκρατούμενός μας Μαρίνος Μητσόπουλος, ο οποίος έχει ράψει το στόμα του και αρνείται κάθε μορφή σύντησης εδώ και 9 μέρες, δηλαδή από τις 13 Ιουλίου του 2014. Διεκδικώντας με αυτόν τον τρόπο να γίνει δεκτό το αίτημά του και να του χορηγηθεί η αναστολή του, καθώς έχει ήδη εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, διάστημα που ισούται με 15 χρόνια κράτησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι εδώ και ένα χρόνο του στερούν το δικαίωμα της αναστολής με τη δικαιολογία της κατεπίφαση καλής συμπεριφοράς, δηλαδή με λίγα λόγια ότι προσποιείται το καλό και ήσυχο παιδί, ώστε να καταφέρει να αποφυλακιστεί και να διαπράξει νέο αδίκημα. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι ο ισχυρισμός αυτός γίνεται διαστόματος του εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος ουδέποτε έχει συναντηθεί με τον κρατούμενο, ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων. Επίσης, θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Μαρίνος Μητσόπουλος, γεννημένος το 1984, είναι κρατούμενος από 15 χρονών έως σήμερα, έχοντας γίνει πλέον 30 ετών, γεγονός που καθιστά άμεσα αναγκαίο να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο το συντομότερο δυνατόν. Για αυτούς τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για να κάνουμε αισθητή την αλληλεγγύη μας στο Μαρίνο Μητσόπουλο, από την 3η 22 Ιουλίου προχωράμε σε αποχή συσιτίου. Η συγκρατούμενη του στη φυλακή Αλικαρνασσού. Ευχαριστούμε πολύ. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.